πορεία στην Πάτρα για τη στήριξη του απεργού πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα, από ομάδες αντιεξουσιαστών συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Γεωργίου και στη συνέχεια κινήθηκαν στο κέντρο της πόλης. Η αστυνομική δύναμη ήταν ισχυρή. Στο μεταξύ, ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Κουφοντίνα παρήχε ο γιατρός του, ο οποίος τον επισκέφθηκε την Πέμπτη, σε δήλωση που έκανε χθες μετά την επίσκεψή του στον καταδικασμένο δολοφόνο της 17 Νοέμβρη. Ο κύριος Δούκος ανέφερε ότι κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του τα επόμενα 2-24 ώρα. Παρέμβαση υπήρξε και από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Πάτρας. Η εγκληματική οργάνωση 17 Νοέμβρη έχει καταδικαστεί και στη συνείδηση του ελληνικού λαού και από την ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα το κράτος δικαίου ισχύει για όλους και για όλους τους κρατούμενους και όλοι πρέπει να έχουν την ίση μεταχείριση. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι αρνούνται αυτό το κράτος δικαίου. Αυτή είναι η δύναμη της δημοκρατίας και αυτά είναι τα θεμελιά της. Κατά συνέπεια πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση και αυτό η ελληνική δημοκρατία δεν πρέπει να το φοβάται. Πρέπει να αποδείξει και στην ελληνική κοινωνία ότι πραγματικά δεν υπάρχει κάποια δυσμενής μεταχείριση απέναντι στο συγκεκριμένο κρατούμενο. Στην ανακοίνωσή του, ο Δικηγορικός Σύλλογος αναφέρει επίσης ότι η ελληνική δημοκρατία πρέπει να αποδεικνύει στην κοινωνία ότι δεν απειλείται και δεν εκβιάζεται. Παράλληλα όμως, ότι σέβεται και δεν αδιαφορεί για τη ζωή ακόμα και αυτών που δεν σεβάστηκαν τις ζωές άλλων, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της υγείας και της ζωής τους, χωρίς να αφήνει περιθώρια αναγόρευσής τους σε λαϊκούς ήρωες ή πολιτικούς κρατούμενους.